Κοιτάξτε αυτές τις δύο οικογένειες που δειπνούν. Η μία τρώει πίτσα με διάφορα νόστιμα υλικά. Η άλλη τρώει μπιφτέκια και λαχανικά. Μπορείτε να καταλάβετε ποια οικογένεια είναι φτωχότερη? Όσο νόστιμες και αν είναι οι πίτσες, εξακολουθούν να είναι φθηνότερες από τα μεγάλα κομμάτια κρέατος. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια που τρώει μπιφτέκια, πρέπει να έχει περισσότερα χρήματα από την πρώτη. Ο Κέιθ είχε ένα τραγικό ατύχημα όταν ήταν έφηβος. Δυστυχώς, τον άφησε τυφλό. Ονειρευόταν να μπορέσει να ξαναδεί για χρόνια. Μια μέρα ο Κέιθ ήταν τυχερός που βρήκε έναν γιατρό που του είπε ότι μια ειδική χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημά του. Ο Κέιθ συμφώνησε αμέσως. Η εγχείρηση πήγε καλά και ο τύπος πήρε το τρένο για να πάει σπίτι του. Τον συνόδευε η φίλη του. Ο γιατρός είπε στον Κέιθ ότι έπρεπε να περιμένει τουλάχιστον 3 ώρες πριν βγάλει τους επιδέσμους. Ο Κέιθ ήταν τόσο ανυπόμονος και ενθουσιασμένος που δεν μπορούσε να περιμένει να περάσει η ώρα. 3 ώρες αργότερα ήταν ακόμα στο τρένο και παρόλο που η κοπέλα του ήταν αντίθετη με αυτή την ιδέα, ο τύπος δεν άκουγε. Έβγαλε σιγά σιγά τους επιδεσμούς και μετά ούρλιαξε και έχασε τις αισθήσεις του. Γιατί? Όταν ο Κέιθ άνοιξε τα μάτια του, το τρένο περνούσε μέσα από ένα σκοτεινό τούνελ. Ο καημένος νόμιζε ότι ήταν ακόμα τυφλός και λιποθύμησε. Για να περάσει τις εξετάσεις, ο Ντένις πρέπει να λύσει έναν γρίφο. 2 συν 2 είναι το ίδιο με 2 επί 2. Βρείτε ένα σύνολο 3 ακέραιων αριθμών, των οποίων το άθροισμα θα είναι ίδιο με το σύνολό τους όταν πολλαπλασιαστούν. Ο Ντένις έδωσε τη σωστή απάντηση σχεδόν αμέσως. Οι αριθμοί αυτοί είναι το 1, 2 και το 3. Ο Τάιλερ πήγαινε στο σπίτι του φίλου του το βράδυ. Όταν τον έπιασε ένας άγνωστος με μαύρη μάσκα. Το επόμενο πράγμα που ήξερε ο τύπος ήταν ότι βρισκόταν σε ένα μεγάλο δωμάτιο κλειδωμένο σε ένα κλουβί. Υπήρχαν 3 λευγέδες στον τοίχο δίπλα στο κλουβί. Αν τραβούσε τον πρώτο λευγέ θα άφηνε πεινασμένα λιοντάρια να μπουν στο κλουβί. Ο δεύτερος λευγέ θα γέμιζε το κλουβί με νερό και ο τρίτος λευγέ θα ενεργοποιούσε έναν ειδικό μηχανισμό. Θα έκανε την κορυφή του κλουβιού να κινηθεί προς τα κάτω, συνθλίβοντας όλους και όλα μέσα. Ποιον λευγέ θα έπρεπε να τραβήξει ο Τάιλερ για να σωθεί? Η μόνη του επιλογή είναι ο δεύτερος λευγές. Όλο το νερό θα ρέει έξω από τα κάγκελα του κλουβιού. Η Τζόαν γύρισε σπίτι ένα βράδυ και ανακάλυψε ότι κάποιος είχε διαρρήξει το σπίτι της. Όταν έφτασε η αστυνομία πήγε πρώτα απ' όλα να ανακρίνει τους γείτονες. Η Βικτόρια είπε, «Επισκεπτόμουν τη φίλη μου. Μένει 2 τετράγωνα πιο πέρα. Γύρισα σπίτι πριν από λίγα λεπτά». Ο Πέτρος εξήγησε στους αστυνομικούς ότι ήταν άρρωστος. Έκανε μόνο μια σύντομη βόλτα στο φαρμακείο και μετά έμεινε στο κρεβάτι.
Ο Νέιθαν είπε ότι η γυναίκα μου και εγώ ετοιμαζόμασταν για ένα πάρτι μπάρμπεκιου. Οι φίλοι μας επρόκειτο να έρθουν σε εμάς, αλλά όπως βλέπετε έβρεχε καταρακτοδός και αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε τα σχέδια μας. Οι αστυνομικοί κατάλαβαν ότι για κάποιο λόγο ένας από τους γείτονες έλεγε ψέματα. Ποιος ήταν? Η Βικτόρια έβρεχε και είπε ότι μόλις είχε γυρίσει σπίτι. Αλλά τα μαλλιά της, τα ρούχα της και η ομπρέλα της που βρισκόταν κοντά στην πόρτα, ήταν απολύτως στεγνά. Ο Μάθιου έχει μόνο μαύρες και άσπρες κάλτσες. Αλλά τις κρατάει όλες μαζί ανάμεικτες. Ένα βράδυ ο τύπος βιάζεται. Ετοιμάζεται για ένα ρομαντικό δείπνο με την κοπέλα του. Ξαφνικά κόβεται το ρεύμα. Τώρα είναι εντελώς σκοτεινά στο δωμάτιο. Ο τύπος έχει 10 άσπρες και 10 μαύρες κάλτσες στο σιρτάρι. Δεν μπορεί να δει τίποτα. Πόσες κάλτσες πρέπει να βγάλει από το σιρτάρι για να βρει 2 ίδιες? Μόνο 3. Σε ένα σετ 3 κάλτσες, είναι βέβαιο ότι θα έχει 2 κάλτσες του ίδιου χρώματος. Κοιτάξτε προσεκτικά την εικόνα και προσπαθήστε να καταλάβετε ποιο άτομο είναι αριστερόχειρας. Ο σερβιτόρος είναι αριστερόχειρας. Είναι ευκολότερο για έναν αριστερόχειρα να κρατάει τον δίσκο στο δεξί χέρι και να ασχολείται με το φαγητό και τα ποτά με το αριστερό ή το κυρίαρχο. Ένας αγρότης έχει στη φάρμα του μόνο κατσίκες, πρόβατα και άλογα. Αυτή τη στιγμή είναι όλα τα άλογα, αλλά 5. Όλες οι κατσίκες, αλλά 4, και όλα τα πρόβατα, αλλά 3. Πόσα από κάθε ζώο έχει λοιπόν ο αγρότης? Υπήρχαν 3 πρόβατα, 2 κατσίκες και ένα άλογο στη φάρμα. Συνολικά υπήρχαν 6 ζώα.